Συναδέλφοι, σε συνάδελφοι, αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες στην Ουκρανία είναι ένα τυπικό παράδειγμα αυτού που λέμε, ότι μία χώρα, ένας λαός, ο οποίος έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, είναι σταυροδρόμι της ενέργειας, καταλήγει να έχει αυτή τη μοίρα, να βομβαρδίζεται, να σκοτώνεται για το ξαναμοίρασμα των αγορών, για το ξαναμοίρασμα της πίτας. Και ενώσο ο λαός της Ουκρανίας βιώνει αυτή την κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι οι βιομήχανοι των όπλων έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές, έχουν εξαγγελθεί δυσθεώρητα ποσά για ενίσχυση σε οπλικά συστήματα, οι ναυτιλιακές που μεταφέρουν το LNG βγάζουν χρήμα, οι πετρελαϊκές, η Exxon Mobil, οι ελληνικοί όμιλοι, Motorola, ΕΛΠΕ, πήραν χρηματιστηριακή αξία. Όλα αυτά τα λέμε γιατί αυτό είναι το μεγάλο κάδρο, το μεγάλο κάδρο των εξελίξεων. Και ερχόμαστε στα δικά μας, εδώ πέρα, που ο λογαριασμός του ρεύματος πλέον έρχεται και απειλεί τις λαϊκές οικογένειες, οι οποίες δίνουν αγώνα για να πληρώσουν τους πανάκριβους λογαριασμούς, για να έχουν ένα φως τη νύχτα να βλέπουν, για να ζεστάνουν το νερό να κάνουν μπάνιο, να ανάψουν κανένα σώμα να ζεσταθούν. Πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και θα λέγαμε ότι μας κάνουν να διαφέρουμε από την παλαιολιθική εποχή και από τον τροφοσυλλέκτη ο οποίος έμενε στις σπηλιές. Τα 600 και τα 700 για το ηλεκτρικό ρεύμα τα οποία έρχονται στο σπίτι μας, χτυπάνε την πόρτα των λαϊκών νοικοκυριών με τους τελευταίους εκαθαριστικούς λογαριασμούς. Είναι τρομερά ποσά τα οποία δεν μπορεί κανένα σπίτι να ανταπεξέλθει σε αυτά. Ακόμα αν βάλεις και αυτή την επιδότηση της ενεργειακής μετάβασης, η οποία έφτανε για το κάθε τετράμινο τα 160 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Για να το δούμε καλύτερα, πέρσι τέτοια εποχή η μεγαβατόρα στη χονδρεμπορική ήταν στα 50 ευρώ. Τώρα το Φλεβάρι ήταν στα 211, ενώ η μέση τιμή του Μάρτη τρέχει κοντά στα 300. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο τώρα που τα φορτώνουν όλα στον πόλεμο, βρήκαν ευκαιρία, είναι και αυτό βέβαια, αλλά βρίσκεται στην ίδια την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, στην επιδότηση των πανάκριβων ΑΠΕ, στη λειτουργία του λεγόμενου target model, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την χρηματιστηριακή αγορά. Και η κιλοβατόρα μετατράπηκε σε χρηματιστηριακό προϊόν, το οποίο τζογάρεται καθημερινά στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρουμε τι σημαίνει χρηματιστήριο, έχουμε εμπειρία, ξέρουμε ποιος βγαίνει κερδισμένος και ποιος βγαίνει χαμένος από αυτό. Το μάρμαρο πάντα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές και τα μονοπόλια αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο ήρθαν με τη σειρά τους να προσθέσουν τα πανωτόκια στις ήδη πανάκριβες τιμές. Δεν ισχύει όμως η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι η ενεργειακή κρίση είναι εξωγενής και τι μπορούμε να κάνουμε. Οι πανάκριβες τιμές είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της φυσιολογικής λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στον καπιταλισμό, για τη λειτουργία της οποίας όλες οι κυβερνήσεις και αυτοί και οι προηγούμενες δούλεψαν με ιδιαίτερο ζήλο. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η εκτείναξη των καυσίμων. Ένας εργάτης που πάει από εδώ πέρα στα Πατήσια στον Ασπρόπυργο για δουλειά, για το πήγαινε έλα θέλει 170 ευρώ το μήνα. Μία μέση οικογένεια για ένα χρόνο περίπου υπολογίζεται ότι θα πληρώσει 700 ευρώ παραπάνω για τα καύσιμα, για τις μετακινήσεις της, δηλαδή κάτι παραπάνω από το βασικό μισθό. Και η κοροϊδία πάει σύννεφο. 13,2 ευρώ επιδότηση το μήνα. Ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, οι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες φορτώνουν στις πλάτες τους τα διέξοδα μιας πολιτικής που εξασφαλίζει πρώτα και κύρια τα κέρδη των μονοπωλίων. Οι υπόλοιποι παλεύουν να τα φέρουν βόλτα, παλεύουν για την επιβίωση. Εμείς δεν δεχόμαστε καμία θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν περιμένουμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, κανένα σωτήρα, καμία κυβερνητική εναλλαγή δεν πρόκειται να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Δυναμώνουμε τον αντιμπεριαλιστικό αγώνα για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων, στην οργάνωσή μας, στον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής. Για να ζήσουμε μια ζωή χωρίς συμπεριαλιστικούς πολέμους και προσφυγιά, με ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, για να απολαμβάνουμε όλα τα πλούτη που εμείς παράγουμε, χωρίς να μας κλέβουν το ψωμί από το πιάτο. Γι' αυτό στις 6 το Απρίλιο απεργούμε, βγαίνουμε στον δρόμο με τα σωματεία μας και δίνουμε τη μάχη να μπουν οι ανάγκες μας μπροστά. Καλή συνέχεια.